Και δείτε η εκκίνηση της 6ης υποδρομίας φεύγει διστακτικά με προβλήματα. Ο Αλμπάχη ακολουθεί μακράν τελευταίος. Προοδευτικά θέλει να βγει και να οδηγήσει και οδηγεί το νούμερο 1 ο Ρέμινης. Έρχεται από μέσα το νούμερο 2 Τσολίμα και θέλει να τον ακολουθήσει μαζί με τον Κάλιστο. Κοντά τους πλέον και ο Μπρότον Σάρτ αλλά πιέζει και ο Μπικ Χάρτ. Μένει λίγο πιο πίσω πλέον ο Τσολίμα μαζί με τον Σικάγο Καπ. Στην τελευταία θέση μακράν ο Αλμπάχη που έχασε την εκκίνηση. Πάμε για τα 1000 μέτρα με τον Ρέμινης να οδηγεί την υποδρομία και τον Κάλιστο να είναι στη δεύτερη θέση. Το Big Heart το νούμερο 5 να είναι εξωτερικά του στην τρίτη θέση πιεζόμενος από τον αναβάτη του και στην τέταρτη θέση ο Μπρότον Σάρτ. Ακόμη πιο πίσω στο κάγκελο με την τυρκουάζ φανέλα ο Εντιόν με το Σικάγο κάποια εξωτερικά του ο Τσολίμα. Περάσαμε και τα 800, είμαστε τώρα στα 700 και πάμε για τα 600 με το Ρέμινης να έχει ανοίξει τη διαφορά έναντι τον πίσω και μπαίνει στο τελευταίο 600 με 2-3 μίκη από τον Μπρότον Σάρτ που θέλει να τον καταδιώξει απ' έξω. Έρχεται και ο Μπικ Χάρτ με μαστίγιο Κάλιστος, ανεβαίνει και ο Τσολίμα, είναι και ο Σικάγο Καπ τελευταίος ο Αλμπάχη. Και μπήκαμε στην ευθεία για τα τελευταία 400 μέτρα και έρχονται οι πίσω. Ο Ρέμινης, ο Μπρότον Σάρτ, ο Big Heart, ο Τσολίμα που κάνει φίνις, κόβει ο Κάλιστος. Ο Ρέμινης έχει μια διαφορά και πάμε για τα τελευταία 200 μέτρα. Ο Ρέμινης προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μπρότον Σάρτ. Ρέμινης και Μπρότον Σάρτ έρχεται ο Τσολίμα. Ο Μπρότον Σάρτ που τα δίνει όλα για να πάρει την νίκη και θα είναι ο νικητής. Μπρότον Σάρτ απ' έξω περνάει. Ρέμινης στη δεύτερη θέση, τρίτος ο Τσολίμα και τέταρτος ο